Γεια σας παιδιά, τραγκοντά μας εδώ και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Έφτασε η φούτης και το FIFA είναι στο τέλος του. Γιατί να μην το απολαύσεις λοιπόν με τις καλύτερες κάρτες του παιχνιδιού. Αυτό μπορείς να το κάνεις από τη U7 Buy που έχει φτηνά και αξιόπιστα coins. Μπορείς να μπεις από το link στην περιγραφή και στο checkout να βάλεις το κωδικό DRST για 5% off. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν έχουμε draft. Είχα πει πως θα έχουμε draft. Και ναι, να μην πω λόγο, αποφάσισα να το κάνω κάπως διαφορετικό. Επειδή παρατήρησα πως όλα μου τα draft, όπως και αυτό που σκόπευα να ανεβάσω, αλλά τελικά δεν θα ανεβάσω, έκανα μία μαλακία. Δεν μιλούσα πολύ. Και γιατί είναι αυτό μαλακία? Κυρίως επειδή δεν είχε πολύ ενδιαφέρον. Πώς θα έχει ενδιαφέρον? Ή θα μιλάω περισσότερο, ή θα κάνω αυτό που θα κάνω εγώ, που επειδή δεν με βολεύει τόσο πολύ να μιλάω, αποφάσισα απλώς να κάνω το draft και σας δείχνω highlights από τους αγώνες παρά όλο τον αγώνα. Και αυτό, θα δείξω μόνο εδώ που φτιάχνω το draft και θα μιλάω. Κάλλον καλή επιλογή μπορείς να το πεις. Και μετά στον αγώνα θα δείξω μόνο τα highlights. Επιθετικά δεν έχουμε πάρει κάτι καλό. Δηλαδή, ο Ρωμαρίνο είναι αρκετά καλός και ο Πέντρο Γκοντζάλος, αλλά δεν είναι αυτό που περιμένω τέτοιο καιρό. Ο Ράσφορντ είναι αυτό που περιμένω τέτοιο καιρό και φυσικά θα τον πάρω. Τσάβι. Πάρω Τσάβι. Πάρω ότι ο Λες Μελού παίζει έναν καλύτερο. Δεν ξέρω γιατί πήγα στη CB. Δεν έχω ιδέα να πω την αλήθεια. Μαρκάω. CRM. Τι είναι αυτά τα μάτια μου? Υποθέτω ότι Μπεράρντι, επειδή Ιταλός, 4-3, playable. Πάμε λοιπόν και στο άλλα δύο CB, που είναι επίσης idea. Μπορώ να πάρω τον Βίτα για αυτό το link. Μπορώ να πάρω το Stone για το Ράθορα, αλλά θα πάρω τον Ασέρμπι για τον Μπεράρντι. Η άμυνα έχει θεματάκια, η επίθεση έχει θεματάκια. Δεν υπάρχει κάτι που να μην έχει θέμα αυτή τη στιγμή. Ο Walker, εντάξει, πιστός. Από τα πιο rat πράγματα που μπορείς να έχεις, Neuer, Team of the Year. Δεν θα πω όχι, τι έκανα ακριβώς. Link 5-5. Garincha 5-4. Garincha links, Sterling. Δεν είναι δύσκολο να μπει κατευθείαν, θα πάρω Γκαρίντσα. Δεν ξέρω πώς μας βγήκε αυτό, αλλά ναι. Εδώ ο Κοντσίγλι. Άμα χρειαστεί για το Κέμ, ελπίζω να μην χρειαστεί. Ο Τομόρι. Όπως φαίνεται θα χρειαστεί ο Κοντσίγλι. Εδώ ο Μέλια, τον οποίο δεν θα πάρω επειδή έχει μια πολύ καλή Summer Stars κάρτα, άμα δεν κάνω λάθος. Ναι, όμως έτσι όπως φαίνεται δεν θα τη βγάλουμε εκείνη την πολύ καλή Summer Stars κάρτα. Τη βγάζουμε μόνο μαλακίας. Τι είναι αυτό ρε. Λοντέιρο. Πρέπει να έχει μια καλή κάρτα πέρυσι. Λουξό. Άμα δεν θα με χάλαγε ένα icon. Όποιος και να είναι, και ο Μουρ να είναι. Και striker δεν θα με χάλαγε να είχα κάποιον που κάνει γέμα. Neymar. Ρώση. Είναι πολύ καλός για striker. Βέρνερ. Εγώ θα μπορούσα να κάνω link. Και Neymar. Θα μπορούσα για αλλαγή, αλλά θα πάρω Ρώση. Τι ο Ρώση μπορεί να μπει εδώ. Και ο Ροντρίγκο. Άννα μου το πω είναι το τελευταίο μας. Είναι μια idea. Θα πάρω εν κουκού. Λοιπόν, έχουμε έναν καλό τερματοφύλακα, δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Και η ομάδα θέλει
αρκετές αλλαγές, μπορώ να πω. Ναι. Έτσι όπως το βλέπω, ο Ασέρμπι θα πρέπει να βγει για τον Μαρκάο. Ο Πέντρου Γκονσάλους να πει κάμ στη θέση του Ρικάρλισον που είναι καλός αλλά όχι τόσο καλός και θα μπει striker ο Ρωμαρίνιο μαζί με τον Ρώση που είναι ναι, πολύ καλές κάρτες ή ο Ράσφορντ. Ράσφορντ striker, Ρωμαρίνιο κάμ και αριστερά ο Πέντρο Γκονσάλβες, ok. Κουπ Μάινερ, CDM και CB Μαρκάο. Ή μπορώ να αφήσω το Τζάβι. Όχι, Τσάβι για CDM δεν λέει τόσο. Θα εμπιστευτώ τον Κονσίγλι. Άμα δεν μ' αρέσει η πρώτο match, θα πάρει λίγο πουλέιρο. 190 είναι το draft. Τίποτα τρελό, αλλά δεν είναι και κακό. Κάτι να μας ανεβάζει λίγο. Όχι. Εμείς είναι Ισπανία από La Liga. Μπορώ να πάρω τον Πορτογάλο και να βάλω κατευθείαν τον Γκονσάλβες, αλλά δεν θέλω. Θα τον πάρω έτσι. Έτοιμο το draft. Αρκετά καλό, εντάξει. Δεν είναι φυσικά ούτε στα καλύτερα, αλλά δεν το λες και από τα χειρότερα draft. Όπως είπα, από εδώ δεν θα μιλάω. Δεν θα δείχνω. Βασικά θα δείχνω ευκαιρίες. Απλώς δεν θα μιλάω. Θα το κάνω σαν highlights από τον αγώνα. Οπότε τα λέμε με το πρώτο match. Θα δείχνω και τις ομάδες και όλα αυτά. Απλώς δεν θα λέω τη γνώμη μου. Brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And forget it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Yeah. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you a thing that happens in there. Damn man, I'm all that, yeah, I'm all that. Looking for that whip, yeah, that what you call that. Me where they at though, they at, though. I'm the new pop, all I do is rap though, yeah. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Woo! Everybody wanna do the same thing, yep. That's why we ain't on the same page, no. Do my own thing, and I maintain. Woo! Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah.
tell me where they at, where they at. I'm the new pop, all I do is rap, though. Yeah. Want me on your song, throw a couple steps, yo. Woo. Everybody wanna do the same thing. Yep. That's why we ain't on the same page. No. Do my own thing, and I maintain. Woo. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but DC where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for critic, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Yeah. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my buzz is so humongous, you a thing that happens in it. Damn, man, I'm all that, yeah, I'm all that. I'm all looking that. For that whip, yeah, that what you call that. I'ma blow up in the summer, have him yelling fall. Tell me where they at, though. They at, though. I'm the new pop, all I do is rap, though. Yeah. Want me on your song, throw a couple stats, yo. Woo. Everybody wanna do the same thing. Yup. That's why we ain't on the same page. No. Do my own thing, and I maintain. Woo. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Και ναι, όπως βλέπετε, τελειώσαμε. Κατάφερα να πάρω δύο νίκες, δεν το περίμενα με αυτή την ομάδα και τις δύο τις πήρα στο 90 και στο τέλος μας ξεφθύλισαν. Πριν πάρω τα rewards, να μιλήσω λίγο για την ομάδα που ήταν όσο ιδέα το περίμενα. Δηλαδή, ο Concealed ήταν ιδέα, okay, η άμυνα ήταν αρκετά ιδέα. Ο Μαρκάβ έκανε καλές αποκρούσεις, βέβαια. Τσάβιτε τον δοκίμασα. Βιέρα με τον Κουμάνερ πολύ μέτρη. Ο Ράσφορντ και γενικά η επίθεση Ρώση και Ρωμαρίνο αρκετά καλή. Πέτρο Γκονσάλης αρκετά μέτριος με τον Καρίντσα. Δεν φάνηκαν γενικά αυτοί οι παίκτες. Δεν ξέρω, το παιχνίδι μου φάνηκε αηδία. Έχω καιρό να παίξω βέβαια. Πολύ αργό. Σε κάποια φάση είχα και 3 δευτερόλεπτα delay για κάνα 20 λεπτά στον τελευταίο αγώνα. Οπότε ναι, πολύ ενδιαφέρον. Αλλά εντάξει, κατάφερα να πάρω 2 νίκες που δεν με χαλάει καθόλου. Ενώ περίμενα να χάσω στο πρώτο round. Έχουμε πάρει 2 ότι είναι pack, αλλά νομίζω μπορώ να πάρω και packs από τα objectives που έχει αυτά τα draft challenges. Οπότε για να δούμε. Σε αυτά νομίζω μπορώ να κάνω κάτι, να πάρω καλό δηλαδή. Αλλά το πολύ να φτάσω μέχρι εδώ 10 νίκες. Αυτό είναι winning ways. Είναι άλλο. Draft είναι στα 4 το λιγότερο μπορείς να πάρεις. Υποθέτω μπορώ να φτάσω μέχρι εδώ, μέχρι τον Mount Adder. Θα κάνω κάποια draft. Κυρίως αυτό που κάνω είναι επειδή θέλω να κάνω τα drafts, αλλά δεν ξέρω ποια θα είναι καλά. Και δεν θέλω να μιλάω σε όλα τα drafts, επειδή είναι χάσιμο χρόνο κυρίως. Οπότε, φυσικά όταν το φτιάχνω θα μιλάω, αλλά μετά μέσα στο game δεν θα μιλάω. Γι' αυτό και δεν το έκανα με το να μιλάω. Ναι, τέλος πάντων. Αυτό βέβαια θα ανέβει επειδή πήγε καλά. Θα δω πώς το κάνω, δεν ξέρω ακόμα. Ελπίζω να σας άρεσε, επειδή σίγουρα έκανα κάτι πολύ διαφορετικό. Μην ξεχάσετε επίσης να μπείτε στο Discord server μου, link στην περιγραφή. Subscribe για περισσότερα. Πάμε με το Jumbo Premium Gold Pack.
Νομίζω κατάφερα να πάρω όλο ένα draft τώρα, εκείνο που είναι αρκετά καλό. Ναι, σίγουρα το έχω καταφέρει. Και παίρνεις και profit ουσιαστικά από όλα αυτά. Νομίζω, ας πούμε, μπορεί να πάρω και κάνω 82 plus player pick. Τίποτα τέτοιο. Και δεν βγάλαμε εγώ κάτι. Εντάξει, δεν με πειράζει. Ναι, αυτό είναι το βίντεο. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.